Και έρχομαι τώρα στο timing. Διότι όλοι αυτοί που μπορεί να λέγεται επικαιρότητα, όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία μπορεί να παρουσιάζονται μπροστά μας και δεν ξέρω τι άλλο, όλα αυτά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο καταγράφονται, εντοπίζονται, καταγράφονται και μεταφέρονται πάνω στην σκηνή από τον κύριο Γιώργο Χατζηπαύλου. Πολύ καλημέρα σας, τι κάνετε? Καλημέρα, γεια σας. Να πούμε ότι δεν έχω καμία αναφορά ούτε στον Έμφυα ούτε όλα αυτά. Χαίρομαι. Γιατί είναι απ' έξω. Δηλαδή, ευτυχώς και τώρα ήμουνα το διήμερο το προηγούμενο στη Δράμα και τις Σέρες. Και ήταν μια γενικά μεγάλη οδικός απόσταση και η επιστροφή. Και γεμίσαμε τον τεπόζιτο με το αυτοκίνητο και ρωτήσαμε, ας πούμε, το συνεργάτη μου, μας λέει ο Βενζινάς, πόσο να βάλω, και του λέμε να το γεμίσουμε. Και μας ρώτησε, είστε σίγουροι? Καλό. Πλέον είχε και follow-up ερώτηση. Και μας είπε ότι μάλλον είναι από τις τελευταίες φορές που το ακούει για κάμποσο ο καιρό. Θυμάστε, κύριε Χατζηπαύλου, πώς ποια ήταν η τιμή πάνω στη Βόρεια Ελλάδα, σε αυτή τη διαδρομή που κάνατε? Ήταν στο 2,6 με 2,8 κάπου εκεί τώρα. Μάλιστα. Εντάξει, ό,τι είναι πάνω από 2... πονάει. Ναι, πονάει και πονάει την τσέπη μας, γιατί έχουμε πάρα πολλά μπροστά μας να αντιμετωπίσουμε. Το κάθε νοικοκυριό, και το ξέρετε όλο αυτό, και όλο αυτό όταν πάει μείον τον οικογενειακό προϋπολογισμό, εντάξει, και κάτι παραπάνω πονάει. Μέσα σε όλα αυτά, μέσα σε αυτή την τρέλα πραγματικά, αναρωτιέμαι εγώ, γιατί εσείς θα δώσετε μία παράσταση 18 του μήνα, 18 Μαρτίου, στο Ρέθυμνο με το timing. Αναρωτιέμαι, όλοι αυτοί πραγματικά, η πίκρα, η μπίχλα, η γκρίνια και ό,τι άλλο μας συνοδεύει, ο φόβος κλπ. Πόσο μπορεί εσάς από την άλλη να σας κάνει να το δείτε λίγο διαφορετικά, να μπορέσετε να πάρετε πράγματα, να τα σατιρίσετε, να το προχωρήσετε? Δηλαδή καταλαβαίνω ότι και ως καλλιτέχνης, γι' αυτό θα πρέπει να είναι σας πραγματικά μεγάλο πράγμα. Κοιτάξτε, η απάντηση στο αν επηρεάζει είναι καθόλου. Γιατί εκείνη την ώρα αυτός είναι ο σκοπός, να αφήσουμε απ' έξω ότι είναι βαρύ, και αυτή είναι και η λογική της ψυχαγωγίας, και ειδικά στην κωμωδία όλα περιστρέφονται γύρω από το γέλιο. Μα το καταλαβαίνω, γι' αυτό είπα πόσο εύκολο είναι για εσάς ως καλλιτέχνη να μπείτε σε ένα άλλο μου, όταν ξέρετε το πόσο πονεμένος είναι ο άλλος που κάθεται απέναντί σας και σας βλέπει. Μα ο λόγος που έχει έρθει είναι ακριβώς γιατί θέλει να φύγει από όλα αυτά. Οπότε το κίνητρο, λέτε, σας βοηθάει? Ναι, κοιτάξτε, είναι λίγο, θα το πω, κουκιά μετρημένα, έτσι να χρησιμοποιήσω και μια έκφραση. Γιατί το περιεχόμενο σε κάθε καλλιτεχνική δουλειά είναι έτοιμο. Δηλαδή έχει κατασκευαστεί σε μια περίοδο ηρεμίας, έχει δοκιμαστεί, ειδικά στο stand-up, όταν γραφτεί ένα κείμενο έχει νόημα να χρησιμοποιηθεί μόνο αν το δοκιμάσεις σε κόσμο. Έχουμε κάποιες κλειστές παραστάσεις ή βραδιές που είναι δοκιμής υλικού. Και αυτό είναι χρονοβόρο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αν συμβεί κάτι σήμερα, είναι αδύνατο εγώ αύριο να το έχω το κείμενο έτοιμο και να είναι καλό και λειτουργικό. Επίσης, οι δικές μου παραστάσεις δεν είναι τόσο προσανατολισμένες στην επικαιρότητα, όσο στον απόϊχο. Δηλαδή, παράδειγμα, το timing είναι η παράσταση που θα παρουσιάσω και παρουσιάζω αυτή την περίοδο που ξεκίνησε πριν από 2,5 χρόνια. Έχει προσθεθεί στην αρχή ένα δεκάλεπτο το οποίο αφορά στον κορονοϊό. Αλλά σε όλη αυτή την κατάσταση, όπως τη βλέπουμε τώρα και τι συνέβη ενδιάμεσα, και πήρε κάποιο χρόνο. Άρα λοιπόν αυτό που για μένα είναι η φιλοσοφία μου, και τις περισσότερες φορές στην ψυχαγωγία αυτό συμβαίνει, το υλικό, το περιεχόμενο είναι έτοιμο και είναι πολύ δύσκολο να αλλάξει από μέρα σε μέρα ή αρκετές φορές. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι μέσα από αυτό το υλικό γίνονται λίγο πιο ήπια τα πράγματα της καθημερινότητας. Δηλαδή όταν φεύγεις και έχεις γελάσει για 2 ώρες, είσαι λίγο καλύτερα, ας πούμε, το παίρνεις λίγο πιο ελαφριά για κάποιο χρόνο αν συμβεί κάτι. Δεν θέλω να πω ότι η τέχνη, για να είμαστε έτσι ειλικρινείς, δεν λύνει τα προβλήματα, σου δίνει μια άλλη οπτική. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί αν καταλήξουμε
να λέμε ότι αλλάζει τους ανθρώπους, αλλάζει την κοινωνία. Σαφώς μπορεί να τα κάνει όλα αυτά, σε μονάδες όμως. Δεν είναι υπεύθυνη όμως να τα κάνει. Δηλαδή, αν θεωρήσουμε ότι υπεύθυνη είναι η τέχνη, μετά, άμα κάτι πάει στραβά, πρέπει να κατηγορούμε την τέχνη ή να μην επιρρύπτουμε ευθύνες σε αυτούς που έχουν την ευθύνη να αλλάξουν. Κύριε Χατζηπαύλου, πείτε μου, είναι, νομίζω ότι με αυτή την παράσταση εσείς ολοκληρώνετε ένα κύκλο, αν δεν κάνω λάθος, με το timing. Ναι. Είναι οι τελευταίες παραστάσεις που κάνουμε. Είναι οι τελευταίες παραστάσεις. Στο Ρέθυμνο, 18 του Μάρτη. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Εσείς βλέπετε απέναντί σας να κάθεται να παρακολουθήσει την παράσταση, να τη δει, να περιμένει ένας άνθρωπος. Ας πούμε, εγώ βάζω το δικό μου το πρόσωπο. Με βλέπετε με μία συμπεριφορά, αμορφή, γκριμάτσα στην αρχή. Στο τέλος, όταν φεύγω, αυτό που βλέπετε είναι ότι μέσα από μία παράσταση έχω καταφέρει λίγο να χαλαρώσω, έχω καταφέρει αυτό που λέτε το περίφημο, μέσα από όλα αυτά να δώσετε μια ανάσα, δροσιά, σε ένα γέλιο. Αυτό το βλέπετε πάνω μου? Καταρχάς το ακούω. Αυτό είναι το σημαντικό, και γι' αυτό η κωμωδία είναι και ένα από τα ελάχιστα είδη τα οποία δεν χρειάζονται την κριτική, γιατί δεν το λέω κακότροπα, δεν χρειάζομαι, μας ενδιαφέρει και έχει σημασία, αλλά εάν έχει πάει καλά μια παράσταση ή όχι, το έχεις ακούσει από το γέλιο μέσα στην αίθουσα. Οπότε μάλλον έχει μεγαλύτερη σημασία να σας ακούσω παρά να σας δω. Γιατί το γέλιο δεν εκβιάζεται, δεν μπορείς να γελάσεις ψεύτικα, και κανείς δεν γελάει από ευγένεια μπροστά σε κάποιον που του έχει πει ότι αυτό που θα δεις θα σε κάνει να γελάσεις. Άρα λοιπόν, εγώ αν ακούσω την αίθουσα να γελάει, ξέρω ότι όλα πήγαν καλά. Το πώς φαίνεται κάτι μπορεί να σε παραπλανήσει. Δηλαδή μπορεί να βλέπεις κάποιον να χαμογελάει, αλλά αν δεν τον ακούς, δεν σημαίνει απολύτως τίποτα το χαμόγελο. Άρα λοιπόν, περισσότερο ψάχνω να ακούω γέλια παρά να βλέπω χαρούμενους ανθρώπους. Αν κάνει κάποιος δυνατά τον ήχο του γέλιου, πάει να πει ότι όλα πάνε καλά. Άρα λοιπόν αυτό είναι το ζητούμενο κυρίως. Τι σας έχει αφήσει όλο αυτό το χρονικό διάστημα με τη συγκεκριμένη παράσταση? Καταρχάς μου είχε αφήσει ότι έκανα τρεις φορές πρεμιέρα. Δηλαδή ξεκινήσαμε, λίγο μετά κλείσαμε. Ξαναξεκινήσαμε, ξανακλείσαμε. Ήταν μια μικρή περιπέτεια. Όμως, στα θετικά, κρατάω ότι έκανα δύο χρονιές πολύ μεγάλες καλοκαιρινές περιοδίες που δεν είχα ξανακάνει. Δηλαδή 16 παραστάσεις, 16 πόλεις το 2020, 20 πόλεις το 2021. Δηλαδή επειδή δεν το είχα τολμήσει, γιατί γενικά οι ανοιχτοί χώροι πάντοτε για το stand-up και την κωμωδία ήταν ένα ερωτηματικό, δόθηκε ευκαιρία και το έκανα. Δηλαδή ήταν μια ευκαιρία να τεστάρω κάτι άλλο. Τώρα, πέραν από την κατάσταση, το timing ήταν μια παράσταση που ένιωσα μια σιγουριά, δηλαδή ήταν η τέταρτη μου solo, δηλαδή να τολμήσω. Αυτή η παράσταση πήγε σε 22 πόλεις του εξωτερικού, δηλαδή είναι μια παράσταση που έχει ταξιδέψει πάρα πολύ. Και αυτό με έκανε να έχω λίγο καλύτερα αντανακλαστικά ως performer, γιατί όταν κάθε βράδυ είσαι σε άλλη πόλη, σε άλλη χώρα κτλ. Χρειάζεται μια πειθαρχία και μια εγρήγορση για να είσαι 100% πνευματικά. Παίρνετε και διαφορετικά μηνύματα κάθε φορά, η κουλτούρα του καθενός, οι συνήθειες, χίλια δύο πράγματα είναι που παίζουν ρόλο. Ναι, και το πρώτο είναι να προσαρμοστείς σε διαφορετικούς χώρους κάθε βράδυ. Αλλά ήταν μια πολύ ωραία πρόκληση, και πέραν από όλη την κατάσταση που αντιμετωπίσαμε, πάντοτε όταν τελειώνει μια solo παράσταση και κάνεις τον απολογισμό, βλέπεις κάποια ωφέλη και κάποια βήματα που έκανες παρακάτω, γιατί αυτό είναι το νόημα. Και όταν λέω βήματα παρακάτω, δεν εννοώ βήματα που σε πάνε πιο πάνω ή πιο... Όχι, βήματα τα οποία σε κρατάνε σε εγρήγορση. Σε κρατάνε σε φόρμα για να συνεχίσουν. Εγώ μπορεί να φαντάζομαι ή να ξέρω την απάντηση ή να καταλαβαίνω την απάντηση. Βλέπετε, προσπαθώ να τα βρω που μπορεί να μου δώσετε στο επόμενο ερώτημα. Αλλά θα σας ρωτήσω. Είναι μία παράσταση που έχει ένα συγκεκριμένο ηλικιακό κοινό? Είναι μία παράσταση η οποία απευθύνεται σε 15 άνω. Αυτό τι σημαίνει? Δεν υπάρχει κάτι μεμπτό
κάτι επιλείψιμο ή κάτι χυδαίο. Σε καμιά περίπτωση. Δεν είμαι ούτε ως άνθρωπος, κατ' εκτίμηση δική μου, έτσι, αλλά δεν είχα ποτέ και κάποια, ας πούμε, τέτοια κριτική από δικούς μου ανθρώπους ή δημοσιογράφους ή ανθρώπους που απλά βλέπουν το υλικό. Το 15 και άνω όμως είναι μια παράσταση η οποία απευθύνεται σε ανθρώπους που, δηλαδή, να μην είναι παιδιά. Αυτή είναι η βασική στόχευση. Να είναι, είναι κάποια θέματα τα οποία τα αντιλαμβάνονται διαφορετικά οι ενήλικες. Δηλαδή, 15 άνω, το λέω περισσότερο γιατί υπάρχει και αυτός καμιά φορά ένας ενθουσιασμός ότι να πάμε τον μικρό να δει αυτόν που βλέπει στο YouTube ή στην τηλεόραση. Και καταλήγει το παιδί να μην καταλαβαίνει και πολλά από αυτά που ακούει. Δηλαδή, όταν κάποιος είναι 10 χρονών και ακούει για ενήλικα ζητήματα, και το stand-up έχει ενήλικα ζητήματα, δεν θα τα καταλάβει και πολύ. Οπότε είναι δώρον άδρον. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει κάτι επιλείψιμο στην παράθεση, απλά εμείς επιτρέπουμε 15 άνω. Όπως είναι και το stand-up. Στην Αγγλία αφήνουν από 18 και άνω. Αλλά είναι τα δεδομένα της λειτουργικότητας. Δεν υπάρχει δηλαδή κάτι το οποίο το απαγορεύει στην νομοθεσία μας. Απλά λέμε, αφού θα έρθει ο άλλος και θα πληρώσει, ας καταλάβουν και όλοι να τους αγγίξουν τα θέματα. Σωστά. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω. Αλήθεια λέω, χάρηκα που σας ξανάκουσα, κύριε Χατζη Παύλου. Να πούμε για εκείνους οι οποίοι θέλουν, ωστόσο, να δουν αυτή την παράσταση, Παρασκευή, 18 Μαρτίου, 10 το βράδυ. Νομίζω ότι είναι Cineland Παντελής, στο Ρέθυμνο. Ακριβώς, στο Ρέθυμνο. Τα εισιτήρια μπορούν να τα προμηθευτούν από τον χώρο, από το Cineland Παντελής ή από το Viva.gr ηλεκτρονικά. Το λέω γιατί με ρωτάνε αρκετοί, καλό είναι να το διευκρινίσουμε αν έχω ένα δευτερόλεπτο να το πω, ότι με βάση την ρύθμιση ακόμα στην αίθουσα μπαίνουν μόνο με πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης. Mm-hmm. Δεν έχει αλλάξει δηλαδή ο νόμος ακόμα, η οικία όπως το λένε. Αυτό και είναι με πολύ πολύ μεγάλη χαρά έρχομαι και στο Ρέθυμνο και στην Κρήτη. Είναι πάντοτε το καλύτερό μου. Και λέει ένας κύριος ο οποίος σας ακούει, ο Κώστας, στέλνει μήνυμα και λέει, για εμάς τους νέους ο Χατζηπαύλου είναι ένας από τους καλύτερους stand-up comedian, έτσι. Μου φαίνεται αδιανόητο που τον έχετε στον αέρα και βάζει και καρδούλες. Φαντάζομαι ότι και εγώ πρέπει να τον ευχαριστήσω και εσείς. Εγώ πρέπει να τον ευχαριστήσω διπλά τον Κώστα και είναι πολύ μεγάλη χαρά. Γενικά πάντοτε νομίζω ότι και για τον ως θεατής θα μιλήσω. Η κωμωδία είναι ένας πολύ ωραίος τρόπος να πεις κάποια πράγματα χωρίς να νιώσει ο άλλος την ανάγκη να μπει σε άμυνα. Δηλαδή μπορείς να μιλήσεις για πράγματα τόσο ήπια και να μείνει και ένας προβληματισμός και μια παραπάνω σκέψη. Δηλαδή και εγώ παίρνω καμιά φορά το θάρρος μέσα από τα κείμενά μου, αλλά το εισπράττω και ως θεατής όταν βλέπω κωμωδία. Κύριε Χατζηπαύλου, αυτό είναι το πιο ωραίο όταν υπάρχει αυτή η σύγκληση και με κάποιον θεατή. Σας ευχαριστώ ιδιαιτέρως για την κουβέντα. Σας καλημερίζω. Καλή εβδομάδα. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα. Καλά να είστε.